εκπομπή σας και να είναι ζωντανό, γιατί δεν θα ήθελα να με κατηγορήσουν ότι κάνουμε μια στημένη συνέντευξη με μοντάζ κτλ. Οπότε όλες οι ερωτήσεις είναι ελεύθερες. Το τι θα απαντηθεί βέβαια εξαρτάται από πολλά πράγματα, διότι είναι και η δικογραφία η οποία είναι σε μια εξέλιξη. Η Μίνα, όπως γνωρίζετε, ήταν 41 ή 42 ημέρες στη μονάδα αντικής θεραπείας. 42 αυτές μέρες, αν εξαιρέσεις τις 3-4 πρώτες μέρες τις οποίες δεν είχαμε μπει στην υπόθεση, την μπήκαμε μετά από 3-4 ημέρες σαν δικηγορικό γραφείο, όλες τις ημέρες αυτές, τόσο εγώ όσο και η σύζυγός μου, που και αυτή είναι δικηγόρος, ήμασταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας και προσπαθούσαμε να μάθουμε από τους γιατρούς αν η Μίνα θα ζήσει, αν η Μίνα θα επανέλθει κτλ. Όταν, εν πάση περιπτώσει, μετά από 40 τόσες μέρες βγήκε και πήγε στη μονάδα αυξημένης φροντίδας, είχα αυτή την αγωνία να τη δω πια. Να δω ποιο είναι αυτό το κορίτσι που το έλειπα στις φωτογραφίες. Να δω αν θα μπορώ να της μιλήσω. Αλλά έπρεπε να βρω και έναν τρόπο να σπάσω λίγο τον πάγο. Διότι για μένα ήταν ένα πρόσωπο το οποίο το έβλεπα, εκείνη ξυπνώντας μέσα από έναν λίθαργο και από φάρμακα και από βαρύς τραυματισμούς, έπρεπε να ξέρει ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Οπότε με βλέπει, της είπε η μητέρα της ότι θα έρθει ο δικηγόρος κτλ. Δεν μπορούσε να μιλήσει και πολύ καλά γιατί είχε και τριαχιοστομία. Και της λέω, πρώτη φορά με έχουν στήσει 45 μέρες, κοπέλα 45 μέρες σε ραντεβού. Τελικά, και μου λέει η Μίνα, τελικά ήρθα, μου λέει, στο ραντεβού. Αυτό. Αυτή ήταν η πρώτη επαφή. Και ήταν μια και επαφή γεμάτη συγκίνηση, θα έλεγα. Να πω το εξής, ότι εμείς τουλάχιστον την περσινή σεζόν είχαμε την ευκαιρία να έχουμε την πρώτη συνέντευξη της μαμάς της Μίνας και εκεί για πρώτη φορά συνειδητοποιήσαμε αυτό που λέμε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο για τον κύκλο της ζωής. Ένα κορίτσι, ναι, με τον μπαμπά της. Εκεί πραγματικά συγκλονιστήκαμε όλοι. Σας κοιτάω στα μάτια και σας το λέω αυτό. Γιατί βλέπαμε ότι στη ζωή υπάρχει ένα δεδικασμένο, έτσι το έχω εγώ, δηλαδή μια προγερνέστερη φάση στη ζωή μας που μας οδηγεί σε ένα μετά πολύ δύσκολο και θα σας πω. Το έχω πει και υπάρχει και δημόσια αυτό, δηλαδή αν ανατρέξω στην περσινή σεζόν είχα πει ότι δεν θα επιτρέψει ο πατέρας της που είναι εκεί ψηλά να φύγει και αυτό το κορίτσι θα ζήσει. Πράγματι, ο πατέρα της, αν δεν κάνω λάθος, τον έχασε σε ηλικία 11 χρονών. 11 χρονών. Από τον ίδιο λόγο. Από τον ίδιο λόγο, ναι. Τον ίδιο λόγο, σε τροχαίο ατύχημα και αντιλαμβάνεστε ότι και αυτός ήταν ένας λόγος που φορούσε τις ζώνες ασφαλείας στο τέλος. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα, δηλαδή να το αγιοποιήσουμε και να πούμε ότι πάντα φόραγε ζώνη ασφαλείας. Στο 99% φόραγε. Πώς σας επέλεξε εσάς για δικηγόρο? Εμάς μας συνέστησαν πελάτες άλλοι από το γραφείο. Διότι στη Μανούλα. Εμείς ξέρουμε, ναι, η μητέρα, επειδή εμείς ξέρουμε, ασχολούμαστε 25 χρόνια με το τροχαίο ατύχημα. Οπότε από μέσω από άλλων πελάτες, τον οποίο είχα στο γραφείο, μας συνέστησαν στην κυρία Ναούτη. Από εκεί.